Από τις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας. Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε. Κύριε Τράγκα, καλησπέρα. Καλησπέρα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους σας. Αυτά είναι παρελθόντα πια. Είναι παρελθόντα, αλλά εγώ πρέπει να σας ρωτήσω. Καταρχάς, βλέπω εδώ δηλώσεις σας ότι πρόκειται να ισοπεδωθούν οι συντάξεις. Μάλιστα, βγήκατε και είπατε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης ότι βλέπετε με την έλευση του Τρίτου Μνημονίου εκμηδενισμό των συντάξεων. Και είπατε επίσης ότι οι ρυθμίσεις του πρώην Υπουργού του κυρίου Μπρούτση, ήταν οι ποιότερες. Αληθεύουν όλα αυτά? Κύριε Τράγκα, μετά την πολιτική εξέλιξη αναφορικά με το πρόσωπό μου, με μια ομάδα επιστημόνων στα πλαίσια της ΕΝΙΠΕΚ, ενός επιστημονικού φορέα, επεξεργαζόμαστε τις συνέπειες στην κοινωνία του Τρίτου Μνημονίου. Ναι. Πριν μία ώρα, έχει έρθει και στο δικό σας mail, έβγαλα και ένα δελτίο τύπου όπου ανεκάλυψα ότι με συγκεκριμένες ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί στα πλαίσια του Τρίτου Μνημονίου, ο νόμος είναι 43-36, όλοι οι προσκεκλημένοι σας ξέρουν το ίδιο ή καλύτερα από μένα αυτό που ψηφίστηκε, προβλέπεται κατάργηση των επικουρικών ταμείων μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και του νόμου Στρατούλη, παρίσταται του κύριου Στρατούλης, μέχρι τα τέλη του 2015, κατάργηση της εξάμηνης μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων και της εθνικής γενικής μέχρι τα τέλη του 2015, κατώτατη σύνταξη με εισοδηματικά κριτήρια μετά τα 67 και εισφορές συντάξεις από τις εφορίες. Και είπα σε ένα προηγούμενο χθεσινό δελτίο, αυτά είναι νόμοι ρυθμίσεις ψηφισμένες, κύριε Τράγκα, ότι στο ίδιο Τρίτο Μνημόνιο, που είναι το τριπλό μνημόνιο, διότι όπως θα ξέρουν οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Τρίτου Μνημονίου, όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις του Πρώτου και του Δευτέρου αποτελούν συστατικό τμήμα του Τρίτου, άρα δεν μιλάμε για τρίτο χειρότερο, αλλά για ένα τριπλό μνημόνιο, κύριε Ντράγκα, προβλέπεται και καταβολή συντάξεων με ρήτρα πραγματικού εισοδήματος και λέει ο νόμος όχι απλά ονομαστικού, υπό αυτήν την έννοια, μόνο επιστημονικά. Χωρίς να στενοχωρήσω τους πρώην συντρόφους μου, αλλά συμβάλλοντας την ενημέρωση του λαού μας για να πάει σωστά και έγκυρα ενημερωμένος μέχρι τις εκλογές, πρέπει, και τελειώνω κύριε Ντράγκα, αφού σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε, ότι, και ζητώ συγγνώμη από τους προσκεκλημένους που διέκοψα, και ναι, δεν μας διακόψατε, προβλέπεται ίσα σας είχαμε καταβολή, ναι, με ρήτρα εισοδήματος των συντάξεων. Μάλιστα. Ρήτρα περιουσίας, όπως λέγεται. Έτσι θα τα συζητήσω και με τον κύριο Στρατούλη και τον κύριο Τσουκαλά. Πείτε μου κάτι, δηλαδή όχι για να καταλάβουμε. Εσείς θα μας τα πείτε όλα, αλλά θέλω μια άποψη. Κύριε Μητρόπουλε, να πάμε λίγο στο πολιτικό μέρος. Δεν είναι όλα παρελθόντα όσα συνέβησαν με εσάς. Έχουν συμβεί προ 24 ώρων. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, ο πρώτος σε ψήφους στην περιοχή εδώ της Αττικής, 120.000 σταυρούς. Κύριε Τράγκα, είναι παρελθόντα. Όχι, με συγχωρείτε, ξαφνικά τώρα, έφυγε, δεν έχω πολιτική. Γιατί του βάλανε μία μαρκίζα από κάτω, έχει φορολογικό θέμα. Αυτό το πράγμα όμως, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι μια πραγματικότητα η μαρκίζα αυτή από κάτω, έχει φορολογικό θέμα, κύριε, ή είναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κάτι άλλο το οποίο εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, ακόμα και οι έχοντες πείρα στα κοινά δημοσιογράφη. Κύριε Τράγκα, ναι, είναι και τα δύο. Υπήρχε μια φορολογική εκκρεμότητα του 1999, όταν τότε διεύθυνα το πολυανθρωπότερο γραφείο της Ελλάδας. Ναι. Το 99, προ 16 ετίας. Η υπόθεση αυτή είναι στα δικαστήρια και έχει κριθεί σε μεγάλο μέρος υπέρ μου. Ναι. Έχει κριθεί ότι το ένα ποσό που εισπράχθη πριν 16 ετίας είναι επαναπατρισμένο με τον όγο Αλογοσκούφη. Δεν είχε ληφθεί ο φάκελος τότε και είναι μια εκκρεμότητα ενός πολιτικού στελέχους που λέω διευθύνοντας ένα μεγάλο γραφείο προ 16 ετίας ενδεχομένως να υπέπεσε και σε παρατυπίες. Αλλά επειδή είναι το πολιτικό ζήτημα, ένας στέλεχος το οποίο από τις φυλακές της Χούντας έχει την κυρία Βούλτευση υπέστη περισσότερα η οικογένειά της, μέχρι σήμερα έχει μία διαδρομή. Θεωρώ λοιπόν ότι Καλά, και όταν σας πήρανε στον ΣΥΡΙΖΑ και σας τοποθέτησαν στα δελτία του, στις λίστες του, στα ψηφοδέλτια του, το 2012, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Το 10, όταν ηγήθηκα το 10, με συγχωρείτε. Όταν σας έβαλαν από το 10. Ολόκληρος κομματικός μηχανισμός δεν ήξερε ότι εσείς
Πιθανότατα έχετε προβεί σε κάποια ατοπήματα, οπότε ας αφήσουμε τον διακεκριμένο δικηγόρο να πορευτεί τη δικηγορική του καριέρα και ας μην τον εμπλέξουμε στα κοινά. Τότε γιατί βολεύατε, είχατε σταυρούς πολλούς. Κύριε Τράγκα, η δικηγορία είχε διακοπεί από το 2003, επαναλαμβάνω. Είναι παρελθούσα και λυμένη υπόθεση. Όχι, έχει σημασία. Άρα... Όχι, έχει σημασία η ερμηνεία. Όχι, δηλαδή, όχι, εσείς τώρα με συγχωρείτε. Γιατί έτσι ξαφνικά, αφού σας δεν ξέρανε ότι έχετε πρόβλημα, δηλαδή όταν σας είπανε ελάτε Τράγκα, κοντά μας αγαπημένε. Κύριε Τράγκα, πρόβλημα δεν υπήρχε και δεν υπάρχει, γιατί έδωσε. Όχι, ότι έχετε κάποιο, ρε παιδί μου, ένα put parlay με την εφορία. Αλλά. Ένα οτιδήποτε, ναι. Αλλά ακούστε με. Ακούστε ναι. Το παρόν και τους εξέπληξε και τους στενοχώρησε. Και όχι μόνο το παρόν. Στη δική σας εκπομπή αλλά και σε άλλες. Από την αποτυχημένη, μάλιστα, είχα πει επέσχυτη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, που τότε ιτήθηκε η αριστερά της Ελλάδας και της Ευρώπης, τότε υποθηκεύτηκε το μέλλον της χώρας, ήμουν αυστηρός, ήμουν σκληρός, ενδεχομένως και υπερβολικός στην αποδόμηση όλης της διαπραγματευτικής τακτικής. Θεωρώ ότι απαντώ στον πυρήνα της ερωτήσεως. Άρα εσείς ενοχλούσατε, θέλετε να πείτε, μισό λεπτό, να δούμε αν έχει δίκιο και ο Τσίπρας όμως. Μήπως τον ενοχλούσατε πάρα πολύ και του αποδομούσατε τη διαπραγματευτική τακτική του καθοδόν, όπως έκανε αυτά που έκανε με τον κύριο Βαρουφάκη στο Επτάμινο. Κύριε Τράγκα, έχει δίκιο εάν πολιτικά σκεπτόμενο συμπεριφέρθη, αλλά είχε τη σφοδρότερη κριτική των συντρόφων της Λαϊκής Ενότητας. Είναι παρίστατο κύριο Στατούς και έχει την ακόμη σφοδρή κριτική σήμερα που μιλάμε με την ανακοίνωση των 53, που αυτά που είπανε μέχρι προχθές τα δικά μου είναι παιδική χαρά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι υπήρχε μία μονομερής αντιμετώπιση ενός στελέχους κάποιων ατοπημάτων θέλετε να πείτε ότι δεν είχατε δεν είχατε καλές σχέσεις με τον Μαξίμου, αυτό θέλετε να πείτε. Κύριε Τράγκα, δεν είχατε καλές σχέσεις, τι να κάνω, θεωρώ κάτι συνέβη. Παρελθόντα, μπήκα στο πανεπιστήμιο μου και έχω τις εξετάσεις μου σήμερα, γράφω και μελετώ το μνημόνιο, θα υπάρξει πολιτικός χρόνος μετά τις εκλογές, διότι βλέπω το ασφαλιστικό... Α, επιφυλάσσεστε κι εσείς, έτσι, επιφυλάσσεστε. Το απέφχομαι, επιφυλάσσεστε. Άρα κάτι θα πρέπει να ενοχλούσε τον... Άρα κάτι θα πρέπει να ενοχλούσε τον αγαπητό κύριο Τσίπρα και το περιβάλλον του Μαξίμου. Εγώ θεωρώ την καρδιά ότι είναι κυβέρνησης, άρα κάτι θα πρέπει να την ενοχλούσε. Θεωρώ κύριε Τράγκα ότι είναι δικαιολογημένο η σφοδρότητα της αποδόμησης της αποτυχημένης διαπραγμάτευσης, η επιμονή μου σε κάποιες θέσεις που είχε να κάνουν με την θεωρητική μου ενασχόληση, δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν είσαστε ο μόνος που αποδοκιμάζατε την διαπραγμάτευση, ο μισός ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Και όχι μόνο ο μισός και η μισή κοινωνία ήταν, όπως διαμορφώθηκε τελικά η ιστορία. Η μισή Ελλάδα αποδοκίμαζε, για να μην πω μεγαλύτερο ποσοστό, αποδοκίμαζε την διαπραγμάτευση η οποία συνέβαινε. Θεωρώ, για μόνος... να μην καταστρώμε και τη δική σας φιλοξενίας και των αγαπητών προσκεκλημένων, ότι η σφοδρότητα της μεταχείρισης εκ μέρους του στο πρόσωπό μου έχει να κάνει με αυτά τα οποία έλεγα πολιτικά και την ερμηνεία που έδωσαν και ενδεχομένως τις δεύτερες σκέψεις που κάνανε στο μυαλό τους για την πολιτική μου συμπεριφορά, μάλιστα, στη μετά μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ εποχή. Ενδεχομένως να ενόχλησε αυτό. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για Ζητώ την παρουσία συγγνώμη, σας. Έχετε εκλεχθεί παρέα. Θα ήθελα να συμμετείχα. Σας ευχαριστώ.